Το αηδόνι και το τριαντάφυλλο του Όσκαρ Ουάιλτ. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη. Είπε πως θα χορέψει μαζί μου αν της φέρω κόκκινα τριαντάφυλλα, έλεγε ο νεαρός σπουδαστής. Μα μέσα σε όλο μου τον κήπο δεν υπάρχει ούτε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Απ' τη φωλιά του που είχε χτισμένη στη βαλανιδιά, τον άκουσε το αηδόνι και κοίταξε έξω από τα φυλώματα απορριμμένο. «Ούτε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο μέσα σε όλο μου τον κήπο», φώναξε και τα μάτια του πλημμύρισαν δάκρυα. «Αχ, γιατί η ευτυχία να εξαρτάται από τόσο ασήμαντα πραγματάκια. Έχω διαβάσει όλα όσα έχουν γράψει σοφοί και κατέχω όλα τα μυστικά της φιλοσοφίας. Κι όμως πάει χαμένη η ζωή μου, επειδή μου λείπει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο». «Να, επιτέλους κάποιος που αγαπά πραγματικά», είπε το αηδόνι. «Κάθε βράδυ τραγουδούσα για αυτόν κι ας μην τον γνώριζα. Κάθε βράδυ έλεγα την ιστορία του στα άστρα και τώρα τον βλέπω. Τα μαλλιά του είναι μαύρα σαν του Ιάκυνθου τον Ανθό και τα χείλη του κόκκινα σαν το τριαντάφυλλο του πόθου του. Αλλά το πάθος έχει κάνει το πρόσωπό του σαν οχρό ελεφαντόδοντο και η λύπη το μέτωπό του έχει σφραγίσει». «Ο πρίγκιπας δίνει χορό αύριο βράδυ», μουρμούριζε ο νεαρός σπουδαστής, «και η αγάπη μου θα είναι κι αυτή προσκεκλημένη. Αν της φέρω ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, θα χορέψει μαζί μου ως το ξημέρωμα. Αν της φέρω ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, θα την κρατήσω στην αγκαλιά μου και εκείνη θha κουμπίσει το κεφάλι της στον ώμο μου και θα μπλέξει το χέρι της μες στο δικό μου. Μα δεν υπάρχει κόκκινο τριαντάφυλλο στον κήπο μου. Θα κάτσω μονάχος μου λοιπόν και εκείνη θα με προσπεράσει. Δεν θα μου δώσει προσοχή και μένα θα ραγίσει η καρδιά μου». «Να, στα αλήθεια, αυτός που αγαπά αληθινά», είπε το αηδόνι. «Πάσχει με ό,τι εγώ τραγουδώ. Ό,τι είναι χαρά για μένα. Πόνος είναι για αυτόν. Σίγουρα είναι υπέροχο πράγμα η αγάπη. Πολυτιμότερη και από σμαράγδια, ακριβότερη και από το λεπτότερο οπάλι. Δεν μπορούν μαργαριτάρια και ρόδια να την αγοράσουν, ούτε και απλώνεται στον πάγκο της αγοράς. Οι έμποροι να την αγοράσουν δεν μπορούν, ούτε και στη ζυγαριά μπορεί να ζυγιστεί για όλο το χρυσάφι. Οι μουσικοί θα κάθονται στον εξώστη τους», είπε ο νεαρός σπουδαστής. «Θα παίζουν τα έγχορδα όργανά τους και αγάπη μου θα χορεύει στον ήχο της άρπας και του βιολιού. Θα χορεύει τόσο ανάλαφρα που τα πόδια της δεν θα κουμπάνε στο πάτωμα και γύρω της θα συνοστίζονται οι αυλικοί με τα χαροπά τους κοστούμια. Μαζί μου όμως δεν πρόκειται να χορέψει, γιατί δεν έχω κόκκινο τριαντάφυλλο να της προσφέρω». Και ρίχτηκε πάνω στο χορτάρι και έκρυψε το πρόσωπό του μες στα χέρια του και έκλαψε. «Γιατί κλαίει?» ρώτησε μια μικρή πράσινη σαύρα καθώς περνούσε πλάι του με ανασηκωμένη την ουρά της. «Αλήθεια, γιατί?» ρώτησε και μια πεταλούδα που πετούσε κυνηγώντας μια ηλιαχτίδα. «Γιατί αλήθεια?» ψιθύρισε μια μαργαρίτα στη γειτόνισά της με απαλή χαμηλή φωνή. «Κλαίει για ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», είπε το αηδόνι. «Για ένα κόκκινο τριαντάφυλλο? Έκαναν εκείνα με ένα στόμα. Μα αυτό είναι γελίο». Και η μικρή σαύρα που ήταν κάπως κυνική ξέσπασε αμέσως σε γέλια. Το αηδόνι όμως καταλάβαινε το μυστικό της λύπης του νέου και καθόταν σιωπηλό μες στη βαλανιδιά και συλλογιζόταν σχετικά με το μυστήριο της αγάπης. Άξαφνα άνοιξε τα καφέ φτερά του και χύθηκε πετώντας στον αέρα. Πέρασε μέσα από το δασάκι και σαν σκιά διέσχισε τον κήπο. Στο κέντρο του κήπου με το πλούσιο χορτάρι φύτρωνε μια όμορφη τριανταφυλλιά. Και όταν αυτό την είδε,
πέταξε κατευθείαν από πάνω της και κατέβηκε για να καθίσει σε ένα κλαδάκι. «Χάρισέ μου ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», της φώναξε, «και εγώ θα σου τραγουδήσω το γλυκύτερο τραγούδι μου». Αλλά η τριανταφυλιά κούνησε το κεφάλι της. «Τα δικά μου τριαντάφυλλα είναι λευκά», αποκρίθηκε. «Λευκά σαν τον αφρό της θάλασσας, λευκότερα και από το χιόνι πάνω στα βουνά. Μπορείς όμως να πεις την αδερφή μου, που φυτρώνει γύρω από το ηλιακό ρολόι και ίσως αυτή σου δώσει ό,τι θελήσεις». Έτσι λοιπόν το αηδόνι πέταξε πάνω από την τριανταφυλιά που φύτρωνε γύρω από το ηλιακό ρολόι. «Χάρισέ μου ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», της φώναξε, «και εγώ θα σου τραγουδήσω το γλυκύτερο τραγούδι μου». Αλλά η τριανταφυλιά κούνησε το κεφάλι της. «Τα δικά μου τριαντάφυλλα είναι κίτρινα», αποκρίθηκε, «κίτρινα σαν τα μαλλιά της νεράιδας που κάθεται πάνω σε θρονί και χρυμπαρένιο, πιο κίτρινα και από τον ασπόδελο που ανθοβολεί με στο λιβάδι, προτού φτάσει ο θεριστής με το δρεπάνι του. Μπορείς όμως να πας στην αδερφή μου που φυτρώνει κάτω από το παράθυρο του σπουδαστή και ίσως αυτή σου δώσει ό,τι θελήσεις». Έτσι λοιπόν το αηδόνι πέταξε πάνω από την τριανταφυλιά που φύτρωνε κάτω από το παράθυρο του σπουδαστή. «Χάρισέ μου ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», της φώναξε, «και εγώ θα σου τραγουδήσω το γλυκύτερο τραγούδι μου». Αλλά η τριανταφυλιά κούνησε το κεφάλι της. «Ναι, είναι κόκκινα τα τριαντάφυλλά μου», αποκρίθηκε. «Κόκκινα σαν τα πόδια του περιστεριού, πιο κόκκινα ακόμα και από τις μεγάλες βεντάλιες των κοραλιών που σαλεύουν αργά και ολοσαλεύουν στην ωκεάνια σπηλιά». «Μα ο χειμώνας πάγωσε τις φλέβες μου και ο παγετός έκαψε τα μπουμπούκια μου και έσπασε η καταιγίδα τα κλαδιά μου και θα μείνω δίχως τριαντάφυλλα όλον αυτό το χρόνο. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», της φώναξε τα ηδόνι, «ένα και μοναδικό κόκκινο τριαντάφυλλο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τα αποκτήσω». «Υπάρχει ένας τρόπος», αποκρίθηκε τριανταφυλιά. «Μα είναι τόσο τρομερός που δεν τολμώ να σου τον πω. Πες μου», τον είπε τα ηδόνι, «δεν φοβάμαι». «Αν θες ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», είπε τότε εκείνη, «πρέπει να το φτιάξεις μονάχος σου με μουσική στο φεγγαρόφωτο και να του δώσεις χρώμα από το αίμα της καρδιάς σου. Πρέπει να μου τραγουδήσεις τρυπώντας το στήθος σου σε ένα μου αγκάθι. Όλη τη νύχτα πρέπει να τραγουδάς και το αγκάθι πρέπει να φτάσει ως την καρδιά σου, να τρυπήσει την καρδιά σου και το αίμα της ζωής σου πρέπει να τρέξει μες στις δικές μου φλέβες και αίμα δικό μου να γίνει. Ο θάνατος είναι μεγάλο τίμημα για ένα τριαντάφυλλο», είπε το αηδόνι, «και η ζωή είναι χιλιάκριβη για όλους. Είναι όμορφο να κάθεσαι μέσα στο πράσινο δάσος και να αντικρίζεις τον ήλιο στο χρυσό του άρμα και το φεγγάρι μέσα στο άρμα του το μαργαριταρένιο. Γλυκιά είναι η ευωδιά της λευκάκανθας, γλυκές και οι κλιματίδες που κρύβονται μέσα στην κοιλάδα και τα ρίκια που φυτρώνουν στο λόφο. Όμως η αγάπη αξίζει πιο πολύ από τη ζωή. Και τι είναι τάχα η καρδιά ενός πουλιού προς την καρδιά ενός ανθρώπου?» Κι έτσι άνοιξε τα καφέ φτερά του και πέταξε ψηλά. Πέρασε σαν σκιά πάνω από τον κήπο και σαν σκιά κατευθύνθηκε προς το δασάκι. Ο νέος ήταν ακόμα σοριασμένος πάνω στο χορτάρι όπου τον είχε αφήσει και τα δάκρυα δεν είχαν ακόμα στεγνώσει στα μάτια του. «Να είσαι χαρούμενος», του φώναξε τα ηδόνι. «Να είσαι χαρούμενος, θα έχεις το κόκκινο τριαντάφυλλο. Θα το φτιάξω μοναχό μου με μουσική στο φεγγαρόφωτο και θα του δώσω χρώμα από το αίμα της καρδιάς μου. Το μόνο που σου ζητώ για αντάλλαγμα είναι να μείνεις πάντα αυτός που αγαπάει αληθινά, γιατί ο έρωτας είναι σοφότερος από τη φιλοσοφία και ισχυρότερος από τη δύναμη. Έχει φτερά στο χρώμα της φωτιάς και φλόγινο είναι το κορμί του. Γλυκά είναι τα χείλη του σαν μέλι και σαν θυμίαμα η πνοή του.
Ο νέος ανασηκώθηκε στο χορτάρι και άκουγε προσεκτικά, μα δεν μπορούσε να καταλάβει τι του έλεγε το αηδόνι, γιατί ήξερε μόνο όσα είναι γραμμένα στα βιβλία. Κατάλαβε όμως η Βελανιδιά και την έπιασε θλίψη, γιατί αγαπούσε πολύ το μικρό αηδόνι που είχε χτίσει μες στα κλαδιά της τη φωλιά του. «Τραγούδισέ μου ένα τελευταίο τραγούδι», του ψιθύρισε. «Θα νιώσω μοναξιά όταν θα έχεις φύγει». Έτσι το αηδόνι τραγούδισε στη Βελανιδιά και η φωνή του ήταν σαν το γάργαρο νερό που χύνεται από ασημένιο αγγείο. Αφού τέλειωσε το τραγούδι του, ο σπουδαστής σηκώθηκε και έβγαλε από τη τσέπη του ένα σημειωματάριο και ένα μολυβδοκόνδυλο. «Έχει πράγματι φόρμα στο τραγούδι του», έκανε μέσα του καθώς απομακρυνόταν, περνώντας μέσα από το δασάκι. «Δεν μπορείς να του το αρνηθείς. Μα έχει τάχα αίσθημα?» «Φοβάμαι πως όχι. Αλήθεια, είναι σαν τους περισσότερους καλλιτέχνες. Στυλ χωρίς καμιά ειλικρίνεια. Δεν θα θυσιαζόταν για τους άλλους. Σκέφτεται μόνο τη μουσική και ο καθένας ξέρει πόσο εγωιστικές είναι οι τέχνες. Πρέπει ωστόσο να παραδεχτούμε πως έχει μερικές όμορφες νότες στη φωνή του. Τι κρίμα που δεν σημαίνουν τίποτα και δεν έχουν καμιά πρακτική αξία». Και μπήκε στην κάμαρά του, ξάπλωσε στο μικρό του κρεβάτι με το αχυρόστρωμα και άρχισε να σκέφτεται την αγάπη του. Ύστερα από λίγο αποκοιμήθηκε. Και όταν στον ουρανό άρχισε να λάμπει το φεγγάρι, το αηδόνι πέταξε στην τριανταφυλιά και ακούμπησε το στήθος του στο αγκάθι. Όλη τη νύχτα τραγουδούσε με το στιθάκι του καρφωμένο στο αγκάθι και το ψυχρό κρυσταλλένιο φεγγάρι έσκυβε κάτω και άκουγε με προσοχή. Όλη τη νύχτα τραγουδούσε και το αγκάθι χωνόταν πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά μες στο στιθάκι του και έφευγε από πάνω του το αίμα της ζωής του. Τραγούδισε πρώτα για το πώς γεννήθηκε η αγάπη μες στην καρδιά ενός αγοριού και μιας κοπέλας. Και πάνω στην κορφή της τριανταφυλιάς, στο πιο ψηλό κλαδάκι, άνθησε σιγά σιγά ένα θεσπέσιο τριαντάφυλλο. Το ένα πέταλο μετά από το άλλο, καθώς το ένα τραγούδι ακολουθούσε το άλλο. Χλωμό ήταν στην αρχή, όπως η καταχνιά που κρέμεται πάνω από το ποτάμι. Χλωμό όπως την ώρα που ξημερώνει και ασημένιο σαν τις φτερούγες της αυγής. Σαν τη σκιά του τριαντάφυλλου μέσα σε ένα σημαίνιο καθρέφτη, σαν τη σκιά του τριαντάφυλλου μέσα σε μια λιμνούλα, έτσι ήταν και το τριαντάφυλλο που άνθιζε στην κορφή της τριανταφυλιάς στο πιο ψηλό κλονί. Μα η τριανταφυλιά φώναξε στα ειδόνι να τρυπηθεί ακόμα πιο πολύ πάνω στα αγκάθι. «Ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο βαθιά, μικρό μαϊδόνι», φώναξε τριανταφυλιά, «αλλιώς η μέρα θα φανεί και το τριαντάφυλλο δεν θα έχει τελειώσει». Έτσι το αηδόνι τρυπιόταν ακόμα πιο βαθιά και το τραγούδι του πιο δυνατό, όλο και δυνατότερο γινόταν, γιατί τραγουδούσε για το πώς γεννήθηκε το πάθος μέσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα. Και ένα λεπτό κοκκίνισμα χυνόταν μέσα στα φύλλα του τριαντάφυλλου, σαν το κοκκίνισμα στο πρόσωπο του γαμπρού όταν φυλάει τα χείλη της νύφης. Μα το αγκάθι δεν είχε ακόμα φτάσει στην καρδιά του και έτσι έμενε λευκή και του τριαντάφυλλου η καρδιά, γιατί μόνο το αίμα της καρδιάς ενός αηδονιού μπορεί να βάψει κατακόκκινη την καρδιά ενός ρόδου. Και η τριανταφυλιά φώναζε στα αηδόνι να τρυπηθεί ακόμα πιο πολύ πάνω στα αγκάθι. «Ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο βαθιά, μικρό μαϊδόνι», φώναζε η τριανταφυλιά, «αλλιώς η μέρα θα φανεί και το τριαντάφυλλο δεν θα έχει τελειώσει». Έτσι το αηδόνι τρυπήθηκε ακόμα πιο βαθιά και άγγιξε το αγκάθι την καρδιά του και ένας άγριος πόνος το διαπέρασε. Πικρός, πολύ πικρός ήταν ο πόνος και παράφορο, όλο και πιο παράφορο γινόταν το τραγούδι του, γιατί τραγουδούσε για τον έρωτα που βρίσκει την τελειότητά του στο θάνατο, για τον έρωτα που δεν πεθαίνει μες στον τάφο. Και το εξαίσιο ρόδο έγινε πορφυρό, σαν το χρώμα της Ανατολής.
Πορφυρό ήταν το ντύμα απ' τα πέταλα και πορφυρή σαν το ρουμπίνι ήταν η καρδιά του. Μα η φωνή του Αηδονιού όλο και πιο αχνή γινόταν και άρχισαν οι μικρές φτερούγες του να σπαρταρούν και μια θολή μεμβράνη σκέπασε τα μάτια του. Αχνό, όλο και πιο αχνό έγινε το τραγούδι του και ένιωσε κάτι να το πνίγει στο λαιμό. Τότε άφησε να βγει από το λαρύγγι του το ίστατο κύμα μουσικής. Το άκουσε το λευκό φεγγάρι και λησμόνησε την αυγή χασομερώντας τον ουρανό. Το άκουσε το κόκκινο ρόδο και ένα ρίγος εκστατικό το συνεπήρε και άνοιξε τα πέταλά του στον ψυχρό πρωινό αέρα. Η ηχό το έφερε στην κόκκινη σπηλιά της στο βουνό και ξύπνησε τους κοιμισμένους βοσκούς από τα όνειρά τους. Διαπέρασε τις καλαμιές του ποταμού και εκείνες έφεραν το μήνυμά του ως τη θάλασσα. «Κοίτα, κοίτα», φώναξε Τριανταφυλιά. «Είναι έτοιμο πια το τριαντάφυλλο». Μα το Αηδόνι δεν απάντησε, γιατί ήταν νεκρό πάνω στο ατέλειο το χορτάρι με το αγκάθι στην καρδιά του. Και ο σπουδαστής άνοιξε το μεσημέρι το παράθυρό του και κοίταξε έξω. «Τι βλέπω, τι εξαίσια τύχη», αναφώνησε. «Να, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Ποτέ στη ζωή μου δεν είδα ξανά τριαντάφυλλο σαν αυτό. Είναι τόσο όμορφο που είμαι σίγουρος πως θα έχει κάποιο μακρύ λατινικό όνομα». Κι έσκυψε κάτω και το έκοψε. Μετά φόρεσε το καπέλο του και ανέβηκε τρέχοντας στο σπίτι του καθηγητή κρατώντας το τριαντάφυλλο στο χέρι του. Η κόρη του καθηγητή καθόταν στο κατόφλι τυλίγοντας γαλάζιο μετάξι σε μια κουβαρίστρα με το σκυλάκι της στα πόδια της. «Είχες πει πως θα χόρευες μαζί μου αν σου έφερνα ένα κόκκινο τριαντάφυλλο», της φώναξε ο σπουδαστής. «Να, το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο του κόσμου. Θα το καρφιτσώσεις απόψε κοντά στην καρδιά σου και καθώς θα χορεύουμε μαζί, εκείνο θα σου λέει πόσο σ' αγαπώ». Μα το κορίτσι συνοφριώθηκε. «Φοβάμαι ότι δεν θα πηγαίνει με το φουστάνι μου», αποκρίθηκε. «Και εκτός αυτού, ο ανιψιός του Αρχιθαλαμιπόλου μου έστειλε μερικά αληθινά κοσμήματα. Και ο καθένας ξέρει πως τα κοσμήματα κοστίζουν πιο πολύ από τα λουλούδια». «Λοιπόν, στην τιμή μου, είσαι πολύ αχάριστη», είπε ο σπουδαστής θυμωμένος και πέταξε το τριαντάφυλλο στο δρόμο. Εκείνο έπεσε σε ένα ρήθρο και το πάτησε ο τροχός μιας καρότσας. «Αχάριστη», έκανε η κοπέλα, «άκου να σου πω, είσαι αγενέστατος και στο κάτω-κάτω ποιος είσαι, ένας σπουδαστής είσαι. Εσύ δεν φοράς τα παπούτσια σου ασημένιες αγγράφες όπως ο ανιψιός του Αρχιθαλαμιπόλου». Και σηκώθηκε από το κάθισμά της και μπήκε στο σπίτι. «Τι ανόητο πράγμα που είναι ο έρωτας», έλεγε ο σπουδαστής καθώς απομακρυνόταν. «Ούτε στο μισό δεν φτάνει σε αξία τη λογική, γιατί δεν αποδεικνύει τίποτα και σου λέει πάντοτε πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν. Όπως σε κάνει να πιστεύεις πράγματα που δεν είναι αληθινά. Πράγματι, δεν είναι πράγμα καθόλου πρακτικό. Και καθώς την εποχή μας το παν είναι να είσαι πρακτικός, θα ξαναγυρίσω στη φιλοσοφία και θα σπουδάσω τη μεταφυσική». Έτσι γύρισε στην κάμαρά του, έβγαλε ένα μεγάλο σκονισμένο βιβλίο και άρχισε να διαβάζει.